τα βγαίνω έξω από την ομάδα, τα μπαίνω για κάποιον άλλον, ποιος θα κρατήσει την θέση του και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναμπαίνω μέσα. Έτσι το ίδιο συμβαίνει και πιστεύω για όλους. Δηλαδή και όταν είσαι τραυματίας, βγαίνεις 2-3 παιχνίδια, δεν παίζεις, μπαίνει κάποιον άλλον στη θέση του, είναι ποιότητος παίκτης, κάνει καλά παιχνίδια, κρατάει την θέση του στην ομάδα και είναι πολύ δύσκολο μετά να μπαίνεις εσύ. Αλλά δεν πιστεύω να κάποιον κάνει επίθετες και δεν θέλει να παίζει και δημιουργεί προβλήματα για αυτό το λόγο. Ο καθένας σαν επαγγελματίας πρέπει να σκέφτεται όταν υπάρχει ανταγωνισμός στην ομάδα να μπορεί να το κάνει μόνο καλό. Γιατί πάντα πρέπει να είσαι έτοιμος 100%, πάντα πρέπει να δίνεις ό,τι καλύτερο γίνεται. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να προχωράς εσύ και η ομάδα σου μαζί. Ωραία. Να το δεχτώ. Καταλήγουμε στον ίδιο παρονομαστή και για το ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά και για το ότι κάποιες φορές κάποιοι παίκτες έχουν μια παράξενη συμπεριφορά και δημιουργούν με τον τρόπο τους μια εικόνα που δεν είναι πραγματική, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θέαμα ο ΠΑΟΚ μπορεί να προσφέρει. Αν μπορεί να προσφέρει, Θέαμα. πιστεύω ναι. Δηλαδή, τι εννοώ. Να προχωρήσει από το 1-0. Στο 2-0, στο 3-0. Πιστεύω Βέβαια ναι. και το 1-0 3 βαθμούς δίνει και το 3-0 3 βαθμούς δίνει. Ναι. Εντάξει. Πιστεύω να μπορεί σίγουρα. Σας λέω, πιστεύω ότι η ομάδα έχει πάρα πολύ ποιότητα τους παίκτες. Δυστυχώς, σας λέω, φέτος είχαμε τραυματίες δύο παίκτες που παίζουν μπροστά και ο Μουσλήμωβης και ο Φιλωμένο. Που είναι τραυματίες, έχει 1,5 μήνα και δεν παίζουν. Σίγουρα και αυτό παίζει ρόλο γιατί η ομάδα δεν βάζει εύκολα γκολ και δεν μπορεί να κερδίζει παιχνίδια παραπάνω από 1-0. Κοιτάξτε, εμείς πάντα σκέφτομαι, σας λέω πάλι, είμαστε επαγγελματίες και παίζουμε πάντα για την νίκη. Σίγουρα ναι, ο καθένας από εμάς θέλει όσο πιο πολλά γκολ μπορεί να βάλει στον αντίπαλο, αν μπορεί να βάλει 5-5. Αλλά πάντα σκέφτομαι και πάμε να κερδίζουμε το παιχνίδι. Όταν μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βλέπεις να ο αντίπαλος ποιος έχεις απέναντι είναι εκείνη τη στιγμή μήπως καλύτερος από εσένα και είναι πιο έτοιμος από εσένα και δεν σου βγαίνουν τα πράγματα όσο θέλεις εσύ, τότε σκέφτεσαι και προσπαθήσεις να κρατήσεις το 0, δηλαδή να μην χάσεις το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή πάντα σκεφτόμασταν όλοι πρώτο για την νίκη, αλλά μην ξεχνάμε να πάντα υπάρχει και ο αντίπαλος ποιος είναι απέναντί μας και αυτά τα παιδιά το ίδιο θέλουν την νίκη όσο και εμείς. Και δηλαδή όσο δουλεύουμε εμείς δουλεύουν και αυτοί. Πιστεύω και πάντα θέλω να πιστεύω να εμείς ήμασταν καλύτεροι και εμείς να μπορούμε να βάλουμε ένα γκολ παραπάνω και να κερδίζουμε το παιχνίδι, αλλά δεν βγαίνει πάντα έτσι. Δεν βγαίνει πάντα έτσι. Να σε ρωτήσω, αναφέρθηκε στην επίσκεψη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Ήταν παράξενη ημέρα, περίεργη ημέρα. Εκείνη στην προπόνηση που ήρθε ο κόσμος στο γήπεδο, σε καταστάσεις σιωπής. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι αλήθεια. Πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είμαι επαγγελματίας από 17 χρονών. Έχω παίξει στις μεγάλες ομάδες, όσο είναι Παρτίζαν, όσο είναι Ρούσια Μίχεν-Γκλάντμπαχ, ΑΕΚ. Ήμουνα και στον Άρη ένα χρόνο. Αλλά σας λέω, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ. Ήταν περίεργο. Ιδιαίτερα εμένα, γιατί βλέπω άνθρωποι να έρθανε και θέλουν να συζητήσουν μαζί μας. Σίγουρα κατάλαβα να δεν είναι ευχαριστημένοι με την εμφάνισή μας. Θέλουν να η ομάδα πάει καλύτερα. Καταλαβαίνω και τους φίλους τους βέβαια. Αλλά σας λέω πάλι, εμείς ήμασταν αυτοί που προσπαθούμε πάντα να δίνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Και είναι η δουλειά μας αυτό. Ζούμε από το ποδόσφαιρο. Και πιστεύω να δεν τα συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο μέλλον. Δηλαδή, θέλω να σας πω, θα προσπαθήσουμε και θα δώσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και πάντα το καλύτερο να η ομάδα βρίσκεται στη θέση που πρέπει να είναι και να βγάζει νίκη κάθε φορά όταν γίνεται. Υπήρξε μια διοικητική αλλαγή. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο προηγούμενος πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κ. Ζαγοράκης, παραιτήθηκε. Ο Θόδωρος Ζαγοράκης παραιτήθηκε. Ο Ζήσης Βρίζας βρέθηκε στη θέση του. Έχω την εντύπωση ότι η ομάδα δεν επηρεάστηκε από αυτή την αλλαγή, από αυτό το γεγονός. Δεν εισέπραξε δηλαδή κάποιο κραδασμό, δεν εισέπραξε κάποιο πρόβλημα. Κοιτάξτε, σίγουρα εμείς ήμασταν παίκτες που
παίζουμε αυτά τα πράγματα όταν συμβαίνουν στην ομάδα, σίγουρα δεν είναι ευχάριστα πράγματα, αλλά πάλι δεν πρέπει να πειράζουν τους παίχτες, γιατί εμείς ξέρουμε τι, είναι, τι κομμάτι η δουλειά είναι δική μας και προσπαθούμε να κάνουμε αυτό. Τώρα τι να σας πω, σίγουρα έχει φύγει ένας άνθρωπος που έκανε πολλά πράγματα για την ομάδα. Είχαμε πολύ σιγουριά μαζί του, ιδιαίτερα εμείς παίκτες. Όταν λέω σιγουριά, ξέραμε ποιος είναι, ξέραμε ποιος ήταν, ξέρουμε ποιος είναι και τώρα. Ξέραμε όλοι ότι ήταν ένας παίκτης, ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης 2004 στο Ευρωπαϊκό, στο Euro. Και καταλαβαίνουμε όλοι να ο άνθρωπος αυτός μας βλέπει σαν παίκτες και καταλαβαίνει την δουλειά που κάναμε εμείς και προσπαθεί συνέχεια να είναι δίπλα μας και να μας βοηθήσει. Το ίδιο κάνει και ο πρόεδρος, ποιος είναι τώρα, ο Ζης Φρίζας, όποιος ξέραμε καλύτερα από τον Τοδωρή, γιατί ο Ζης ήταν κάθε μέρα μαζί μας στο προπονητικό κέντρο, στην προπόνηση. Και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει εκεί που έχει σταματήσει ο Τόδωρος και θα προχωρήσει στον μέλλον. Μαζί μας θα προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για την ομάδα. Βλάνταν, ο φετινός ο χρόνος είναι ο δεύτερος και ο τελευταίος βάσει συμβολίου στον ΠΑΟΚ. Ναι. Φαντάζομαι ότι ως επαγγελματίας κάποιες σκέψεις έχεις για το πώς θέλεις να είναι, ποια θέλεις να είναι η επόμενη σου μέρα στον επαγγελματικό τομέα. Δηλαδή, ρωτώ ευθέως αν η παραμονή στην Τούμπα και στον ΠΑΟΚ με ένα νέο συμβόλαιο είναι ένας στόχος για σένα. Μαζί με τους αγωνιστικούς στόχους που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, σίγουρα είμαι επαγγελματίας και πάντα σκέφτομαι τον μέλλον. Μπορώ να σας πω μόνο είμαι πάρα πολύ καλά στην ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και αν τα προχωρήσουμε και αν τα συζητήσουμε για αυτή τη θέμα και πότε θα συζητήσουμε, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Από την πρώτη μέρα όταν ήρθα στην ομάδα μέχρι την τελευταία μέρα σίγουρα θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται και έχουμε ακόμα μέχρι το Ιούνιο 8 μήνες και τι να σας πω, σίγουρα πάλι σας ξαναλέω να είμαι πάρα πολύ καλά εδώ. Τότε τι θα γίνει, πώς θα πάνε πράγματα, τα δούμε. Μάλιστα. Ο τρόπος που πανηγύρισες τον γκολ ήταν λίγο ιδιαίτερο το Σάββατο. Τι ήταν, ξέσπασμα? Κοιτάξτε, ήταν extra time και πιστεύω εκείνη τη στιγμή όταν μπάλα βγήκε έξω στο corner, εκείνο το corner πριν το goal, γύριζε πίσω να δω τι λεπτό είναι. Και βλέπω να ήταν 0-0-0-0, δηλαδή κατάλαβα να παίζουμε extra time. Και σίγουρα εκείνη τη στιγμή όταν βάζεις goal σε κάτι τέτοιο παιχνίδι που δεν βγαίνει όσα τέλει στη διάρκεια του παιχνιδιού και κερδίζεις αυτό το παιχνίδι με ένα μπιέν στη extra time και βάζεις γκολ, σίγουρα τότε αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις τι κάνεις. Τρελαίνεσαι και πας εκεί που πάει η καρδιά σου, δηλαδή που πας, τι πρώτος έρχεται στο μυαλό. Στους φιλάθλους. Βέβαια. Αν και βρέθηκε στον δρόμο σου ένας άνθρωπος security, έτσι. Ναι, βρέθηκα στον δρόμο του έναν άνθρωπος ποιος... Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά χαμογέλαζε πάρα πολύ εκείνο το βράδυ όταν είδε στο τηλεόραση, γιατί ο άνθρωπος τραυματίστηκε, γιατί πέρασε δίπλα του και δεν το κατάλαβα. Και συζητήσαμε και σήμερα στην προπόνηση για αυτό το securitas, ποιος ήταν εκεί. Τι να σας πω, μακάρι να γίνουν και στα επόμενα παιχνίδια. Για να μπει άλλος ευθεστόχη ο ίδιος, να μην μπει το ίδιο άνθρωπος, αλλά και να μην περιμένουμε το 90 λεπτό να βάζουμε γκολ. Αυτό το θέλει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, φαντάζομαι, να μην περιμένει το 92 και το 93 για να κερδίζει τα παιχνίδια. Βλάντα, να σε ευχαριστήσω πολύ που βρέθηκες εδώ απόψε στην παρέα μας, στο Αθλούραμα της Δευτέρας και στην TV100. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέχεια της περίοδου και υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.